Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 29 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην σημερινή μας συνέντευξη για ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο και ταυτοχρόνως εξαιρετικά ανησυχητικό. Και ο λόγος είναι για την πραγματική επέλαση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι στη δεκαετία του 80 οι ακροδεξιές δυνάμεις δεν συγκεντρώναν περισσότερο από το 4% των ψήφων. Αυξήθηκαν στο 8% μεταξύ του 2007 και του 2010 και συνέχισαν να αυξάνονται με τη μεταναστευτική κρίση του 2015 και έκαναν πλέον ένα άλμα προς τα εμπρός, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι οι ακροδεξιοί σχηματισμοί συγκεντρώνουν περίπου το 17% με το 18% των ψήφων κατά μέσο όρο στις χώρες όπου παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, όπως η Ιταλία, η Φιλανδία, η Σουηδία και η Γαλλία. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της Γαλλίας, πρώην καθηγητή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και ομότιμο καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Φανελιώτη. Λοιπόν, βλέπουμε σε βάθος τριακονταετίας ή και τεσσαρακονταετίας ότι η ακροδεξιά παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη άνοδο, δημιουργώντας ρογμές στο τείχος, στο δημοκρατικό τείχος προστασίας της Ευρώπης, και μάλιστα η ακροδεξιά οδεύει προς μια κανονικοποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε. Καταρχάς θα ήθελα την εκτίμησή σας για τα αίτια που έχουν οδηγήσει μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο, το παρατηρούμε από χθες ή από πριν από λίγους μήνες. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση, κύριε Κοντογιώργη, κατά την εκτίμησή σας? Να σας πω, για να υπάρχουν πολλές αναγνώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Βέβαια. Μία είναι ότι έχουμε μία συντηρητικοποίηση των κοινωνιών. Mm-hmm. Η άλλη ανάγνωση όμως επιβάλλει να διαρωτηθούμε τι είναι η ακροδεξιά, τι είναι ένα ακραίο κόμμα καταρχήν και βεβαίως τι είναι αυτό που προκαλεί την μετακίνηση των πολιτών από τα κλασικά πολιτικά συστήματα σε αυτό που αποκαλείται ακροδεξιά. Ναι. Ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα, αν θέλετε, που τίθεται εν προκειμένου? Είναι η συντηρητικοποίηση, δηλαδή η απόκληση και η αποστασιοποίηση των κοινωνιών απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα ή μήπως κάποιες κυριολεκτικά μεγάλες οβιδιακές μεταβολές οι οποίες δημιουργούν μία απόκληση, δηλαδή από το πολιτικό, το κλασικό πολιτικό προσωπικό, ότι δηλαδή δεν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει η κοινωνία και στα προβλήματά της. Ναι, η αλήθεια είναι, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι ο ακροδεξιός λόγος, αν κρίνει κανείς ως χαρακτηριστικό παράδειγμα να φέρω την Λεπέν, η Λεπέν δεν δηλώνει ακροδεξιά, δηλώνει ότι ανήκει στη λαϊκή δεξιά. Έχει φορέσει έναν διαφορετικό μανδύα. Το αντίστοιχο και η Μελώνη, βέβαια, η οποία ανήκει στην ακροδεξιά, αλλά δηλώνει απλώς συντηρητική. Κύριε Παναγιώτη, εάν εξετάσουμε όχι βέβαια αυτά τα οριακά φαινόμενα των νοσταλγών, όπως εν μέρη είναι και το δικό μας, η δική μας ακροδεξιά, όπως λέγεται λογική, αλλά νοσταλγών του φασισμού δηλαδή. Ναι. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής, ότι η ακροδεξιά εποφελείται και προβάλλει έναν αντισυμβατικό, όχι αντισυστημικό πολιτικό λόγο. Σωστά. Δεν έχει σε τίποτε να κάνει με το φασισμό και τον ναζισμό. Αποδέχεται το πολυκομματικό σύστημα, αποδέχεται το πολιτικό σύστημα, λειτουργεί μέσα σε αυτό θαυμάσια. Έχει όμως μία διαφοροποίηση αν θέλετε, σε τρία ή τέσσερα μείζωνα ζητήματα. Με κυριότερο φαντάζομαι το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, το οποίο αγγίζει και το εθνικό, δηλαδή την πολιτισμική συνοχή μιας χώρας, αλλά και το ζήτημα της εργασίας, δηλαδή της μετάβασης, μην το ξεχνάμε αυτό, της μετάβασης από την εργασία που ήταν κατοχυρωμένη με όρους δημοσίου δικαίου σε εργασία εμπόρευμα. Διότι ναι, μεταβάλλει τον πολίτη σε οικονομικό μετανάστη ουσιαστικά, δηλαδή προσομοιώνει την εργασία που ήταν προστατευμένη με χίλιους δύο τρόπους και είχε γίνει αυτό ως αποτέλεσμα μεγάλων αγώνων και αιματοχυσιών σε
ένα εμπόρευμα να πουλιέται και να αγοράζεται όσο όσο. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η πολιτική τάξη, η καθεστωτική πολιτική τάξη των χωρών της Δύσεως αυτή τη στιγμή βρίσκονται απέναντι στην βούληση της κοινωνίας. Εδώ τίθεται λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Εάν το πολιτικό σύστημα ήταν αντιπροσωπευτικό ή δημοκρατικό, όπως λένε, θα υπήρχε αυτή η απόκληση, διότι ξέρουμε ότι ο εντολοδόχος ασκεί πολιτικές που είναι εναρμονισμένες με τη βούληση της κοινωνίας. Εάν είναι σε απόκληση λοιπόν από την κοινωνία και τη βούλησή της η πολιτική που ακολουθείται από τις κλασικές πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να διερωτηθούμε για τη φύση του πολιτικού συστήματος, κυρίως όμως από πού αντλεί αυτή τη διαφοροποίηση. Είναι πιο προοδευτική η πολιτική τάξη από την κοινωνία ή είναι κάτι άλλο? Τι θέλει να προστατεύσει η κοινωνία εν τέλει και πηγαίνει στον λεγόμενο ακροδεξιό πολιτικό λόγο? Εάν ψάξετε λοιπόν να δείτε τι είναι αυτός που έχει ταξινομηθεί ως ακροδεξιός πολιτικός λόγος, είναι ένας αναχρονιστικός μεν, διότι ανήκει στο παρελθόν, αλλά είναι ο πολιτικός λόγος του κλασικού φιλελευθερισμού, του φιλελευθερισμού εντός του κράτους. Τον οποίο όμως έχει κλέψει η ακροδεξιά από παραδοσιακά μεγάλα κόμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή το Σοσιαλδημοκρατικό. Δεν το έχει κλέψει. Το έχουν καταλήψει. Σε πολλά εισαγωγικά το κλέψει. Ναι. Το έχουν εγκαταλείψει οι άλλοι αυτό το πρόσημο. Mm-hmm. Είναι έτσι κι αλλιώς παροχημένο. Δεν μπορεί να επανέλθει κανείς με τη μεταβολή του οικονομικού συστήματος σε μια διεθνή των αγορών που έχει υπέψει στην τεχνολογία και επομένως δεν μπορεί να τη συλλάβει κανείς. Δεν μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα επανέλθει στο παρελθόν. Ωστόσο, βλέπουμε εδώ, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, μια αντισυμβατική συμπεριφορά, δηλαδή ακραία ρητορική, η οποία όμως τι θέλει? Αυτό που λέει η Μελώνη, αυτό που λέει η Λεπέν, δηλαδή να προστατεύσουμε τις εσωτερικές εθνικές επιχειρήσεις, την εθνική κοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις μέσα στη χώρα κλπ. Επομένως, δεν είμαστε απέναντι σε αυτό που υπήρχε προδεκαετιών, κλασικός φιλελευθερισμός, εθνικός να τον λέμε σε εισαγωγικά, δηλαδή εντός του κράτους με προστασία των συνόρων, και σοσιαλισμό. Έχει τελειώσει αυτό. Και η σύγκρουση είναι μεταξύ του παλαιού και του νέου φιλελευθερισμού. Mm-hmm. Ένας που διακινεί το πρόταγμα της εσωτερικής συνοχής και ο άλλος που θέλει να τη διαρρήξει. Ποια είναι, κύριε Φαναριώτη, στην πραγματικότητα, ποιο είναι το δόγμα της διεθνούς των αγορών, δηλαδή αυτού του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του διεθνούς εμπορίου σήμερα? Είναι η ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και υπηρεσιών και η ελεύθερη διακίνηση της εργασίας. Διαλύουν χώρες δεν είναι μόνο γιατί έχουν λάθος πολιτική ή γιατί θέλουν να ελέγξουν, δεν ελέγχουν τίποτε. Διαλύουν τις χώρες για να προκληθεί αυτή η τεράστια οικονομική μετανάστευση. Και έχουμε τις δυνάμεις της αριστεράς που στο παρελθόν λέγανε υπάρχει πρόβλημα στο Πακιστάν κοινωνικό που δημιουργεί ο διεθνής καπιταλισμός. Θα πάμε εκεί, θα ντυθούμε τα αμπέχονά μας να ενισχύσουμε την εκεί επανάσταση. Σήμερα τι μας λένε? Θα εκτονώσουμε τις πραγματικότητες των κοινωνικών αντιθέσεων και ενδεχομένως μιας επανάστασης στο Πακιστάν ή οπουδήποτε αλλού και θα τους δεχθούμε εδώ, να μεταβάλουμε δηλαδή τις χώρες της πρωτοπορίας που προκαλούν εκεί το πρόβλημα ούτως ή άλλως με το οικονομικό σύστημα και τις παρεμβάσεις τους σε χωματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτή η επέλαση της ακροδεξιάς, έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό. Γιατί λέμε παύλα προσφυγικό, γιατί λέτε το παράδειγμα του Πακιστάν για παράδειγμα. Σε λίγο θα έχουμε και τους κλιματικούς πρόσφυγες, δηλαδή οι προσφυγικές ροές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν. Συνεπώς δεν θα βρουν ακόμη πιο έφορο έδαφος ή αυτούς που αποκαλούμε, που τους ορίσαμε ως ακροδεξιούς? Κύριε Φαναριώτη, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι ένα ψευδές δίλημα. Γιατί το λέτε αυτό? Το επιχείρημα από την εποχή που θα λιώναν οι πάγοι
και αντιθέτως αυξήθηκαν στο Βόρειο Πόλο και λοιπά μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ αυτού που στοιχειοθετεί την έννοια του, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, άλλο ζήτημα που αφορά την υγεία μας, και αυτού που αφορά στην κλιματική αλλαγή. Οι κλιματικές αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρχαν πολλές. Δεν έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε παρέμβαση. Θα έρθει και θα αλλάξει και θα έχουμε καινούρια φαινόμενα και παγετώνες και θερμοκρασίες κλπ. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι αυτό που ακριβώς ορίζεται ως μετανάστευση. Διότι όπως σας είπα, η οικονομική μετανάστευση αγγίζει δύο, και όχι μόνο δύο, αλλά δύο κέρυας ζητήματα, θέματα που είναι η πολιτισμική συνοχή και η εργασία. Το είδος, το καθεστώς της εργασίας. Αυτά τα διακινεί η διεθνής των αγορών. Και οι κοινωνίες αντιδρούν. Γιατί αντιδρούν? Προσέξτε λίγο. Ας μην αναλυθούμε σε περισσότερα. Πού έχουμε εσωτερικές συγκρούσεις και διάλυση κρατών σήμερα? Εκεί που είναι πολυεθνικά δομημένες. Δεν εννοούν να υπάρχει μια συντεταγμένη οικονομική μετανάστευση που θα πλουτίζει τη χώρα και που θα διευκολύνει τα πράγματα. Εννοούν αυτό που διακηρύσουν, να αφήσουμε ελεύθερα τα σύνορα ανοιχτά και να έρθουν και να τους καλέσουμε, μάλιστα όπως ακούμε στην διατύπωση του πολιτικού λόγου. Και βεβαίως τι θα συμβεί μετά? Ό,τι μας λέει ο Αριστοτέλης, ότι όποιοι δέχθηκαν μαζικά οικονομικούς μετανάστες τελικά είναι εκείνοι που έγιναν μετανάστες, γιατί κυριάρχησαν οι άγριοι, οι άλλοι. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να σκεφτούμε. Τι είναι ακροδεξιός πολιτικός λόγος? Είναι αυτό που υιοθετούν οι δυνάμεις που χαρακτηρίζονται σήμερα, δηλαδή του παλαιού φιλελευθερισμού, εγώ θα τους χαρακτηρίσω παροχημένους, ή η απόκληση του κλασικού, του καθεστωτικού πολιτικού προσωπικού από τη βούληση της κοινωνίας? Ποιος έχει δικαίωμα να έχει λόγο στα πράγματα, κύριε Φαναριώτη? Ποιος έχει δικαίωμα να καθορίζει τις γενικές πολιτικές? Ο εκάστοτε πρωθυπουργός, η πρόεδρος ή η κοινωνία? Αν το σύστημα είναι... Αυτό είναι ένα σχεδόν φιλοσοφικό το ερώτημα που θέτετε. Είναι πρακτικό. Ναι. Αν αναθέσετε σε κάποιον να σας πουλήσει το διαμέρισμά σας, εσείς θα αποφασίσετε και το τίμημα και αν θα πουληθεί τελικά και αν κάνει σωστά τον έλεγχό του, την διερεύνηση της αγοράς και αν σας φέρνει αγοραστή. Εάν εσείς διαφωνήσετε σε κάτι, θα του πάρετε την εντολή ή θα τον υποχρεώσετε να συμμορφωθεί. Εδώ ποιο είναι το πολιτικό σύστημα που δίνει αυτές τις προτεραιότητες? Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει με τις αντισυμβατικές ψήφους προς αυτό που αποκαλείται ακροδεξιά, που είναι ουσιαστικά η αντιμαχία μεταξύ του νέου και του παλαιού φιλελευθερισμού, στην πραγματικότητα ομολογεί ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τη βούληση της κοινωνίας. Εκτιμάτε δηλαδή ότι η ακροδεξιά λειτουργεί με την λογική του προστατευτισμού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι... Καθόλου. Ποιοποιείται και μάλιστα με δημαγωγικό τρόπο αυτά τα οποία αποτελούν ανησυχίες και προτάγματα των κοινωνιών. Σωστά. Για να μπορέσει να αυξήσει το δικό της ακροατήριο. Επειδή όμως μιλάει με όρους παρελθόντος, γιατί ο παλαιός φιλελευθερισμός είναι παρελθόν, βλέπετε ότι εισάγει, όπως ο Τραμπ παραδείγματος χάρη, αυτό πήρα να πω, ναι, οι συμβατικές πολιτικές συμπεριφορές. Αλλά για διερωτηθείτε όμως τι εξουσία έχει δοθεί την διεθνή των αγορών, ώστε να μπορεί ο κύριος Twitter να ασκεί λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, όποιος και να είναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι το κεντρικό πρόβλημα εν προκειμένου? Απλώς ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολιτικός λόγος προόδου, είναι πολιτικός λόγος που υπηρετεί από τη μια μεριά το παρελθόν και δημαγωγεί, και από την άλλη που έχει συνταχθεί με τη διεθνή των αγορών, που είναι σε απόλυτη απόκληση με τις κοινωνίες. Μα δεν ξέρουμε τελικά ότι έχουν εξαφανιστεί οι μεσαίες τάξεις από την Ευρώπη και τη Δύση? Γιατί? Διότι όποιος ηγεμονεύει και διδάσκει στις κοινωνίες ότι πρέπει να ζουν με τη σκέψη και τις προδιαγραφές του 18ου αιώνα, δηλαδή να διαδηλώνουν για να βρουν το δίκιο τους, αυτός λοιπόν
δεν θέλει οι κοινωνίες να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν νέες ισορροπίες. Οι νέες ισορροπίες θα δημιουργηθούν όμως στο πολιτικό πεδίο, άρα με τη μεταβολή του πολιτικού συστήματος, ώστε η πολιτική τάξη να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας. Το πρόβλημα λοιπόν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμα πιο πολύ, γιατί το εθνικό ζήτημα συνάδει και με τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε με τους γείτονες. Mm-hmm. Το ζήτημα λοιπόν της λεγόμενης ακροδεξιάς έχει να κάνει με την σημαντική απόκληση του πολιτικού συστήματος της κοινωνίας, με άλλα λόγια με το γεγονός ότι οι κοινωνίες αισθάνονται σε πολιτική αδυναμία και δεν βλέπουν ότι μπορεί να ακουστούν από εκείνους τους οποίους ψηφίζει για να ακολουθήσουν τις πολιτικές που υπόσχονται. Δηλαδή ακροδεξιά ακολουθεί ένα ιδιαίτερο, όπως λέτε, πολιτικοκοινωνικό μοντέλο. Είναι αντισυμβατικό με την παρελθόντος. Ναι. Παρελθόντος που δεν μπορεί να έρθει, δεν μπορούν να κλείσουν πια τα σύνορα. Όμως πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί μια νέα σχέση κοινωνίας και πολιτικής που οι πολιτικές δυνάμεις που θα κυβερνάνε ή που θα είναι στην αντιπολίτευση να αισθάνονται την ανάσα της κοινωνίας και να ακολουθούν με συμβατό τρόπο τις πολιτικές τους. Προς Θεού όμως μην νομίσουμε ότι όποιος υποστηρίζει το έθνος, δηλαδή την πολιτισμική συλλογικότητα, είναι ακροδεξιός ή εθνικιστής. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Ο εθνικισμός είναι άλλο πράγμα και άλλο εντελώς πράγμα ο πατριωτισμός της πολιτισμικής συλλογικότητας. Αναλογιστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν αύριο το πρωί ανοίγαμε τα σύνορα, όχι εμείς, οποιοδήποτε, και ερχόταν στην Ελλάδα παραδείγματος χάρη 5 ή 10 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, θα είχαμε εσωτερικό πόλεμο. Ναι, βέβαια. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, διότι δεν είναι μόνο... Αφού γκραζόμενοι λέτε την κοινωνία πιο καλά, δηλαδή τα συστημικά κόμματα πρέπει να αφουγκραστούν πιο σωστά την κοινωνία, έχει αφουγκραστεί η ακροδεξιά καλύτερα την κοινωνία σε σχέση με τα συστημικά κόμματα, αυτό λέτε? Φορά ότι τα αντισυστημικά κόμματα, όπως η ακροδεξιά, αυτό που χαρακτηρίζεται, δεν μου αρέσει ο όρος. Ναι, γιατί κάπως πρέπει να την ονομάσουμε όμως, ναι. Χαρακτηρίζουμε τελικά τον κλασικό φιλελευθερισμό που έφερε την νεότερη εποχή στο τέλος του 20ου αιώνα, χαρακτηρίζουμε αυτό το φαινόμενο που πολέμησε τον ναζισμό και τον φασισμό ως ακροδεξιά. Ναι. Δεν είναι καν λογικό μέσα στην επιστημονική ορολογία. Ναι, θέλετε να πείτε ότι ναι, δεν είναι νεοναζί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως το AfD στη Γερμανία, ας πούμε, το οποίο είναι νοσταλγό, είναι κόμμα το οποίο νοσταλγεί την εποχή του Χίτλερ. Με αυτούς που επικαλούνται το παρελθόν, του κλασικού φιλελευθερισμού εντός του κράτους με σύνορα κλπ. Και του νέου φιλελευθερισμού που θέλουν κατάργηση του κράτους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή θα βρεθεί στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος. Εκεί θα αποφασιστεί πόσους θέλουμε οικονομικούς μετανάστες, πώς θα διαχειριστούμε τους πολιτικούς πρόσφυγες, τι επιλογή θα κάνουμε. Καλά, σε ένα ποσοστό χρειάζεται η Ευρώπη τους μετανάστες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τη Γερμανία, η οποία στο πρώτο κύμα το μεταναστευτικό κατάφερε να ενσωματώσει περίπου 1 εκατομμύριο άτομα στη γερμανική κοινωνία με δουλειά, μαθαίνοντας την γλώσσα κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό έχει κάποιο όριο. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ναι, ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού πρέπει να συνδέεται με πάρα πολλούς παράγοντες που είναι γεωπολιτική, που είναι εθνική πολιτισμική, διότι χωρίς το έθνος δεν υπάρχει ελευθερία, κύριε Φαναριώτη. Ας αφήσουμε τις ανοησίες που λένε διάφοροι. Εάν σήμερα είμαστε ελεύθεροι ή σχετικά ελεύθεροι ως Έλληνες, είναι γιατί επαναστατήσαμε και δημιουργήσαμε το ελληνικό κράτος. Οι Γάλλοι το ίδιο, οι Γερμανοί το ίδιο. Εάν καταργήσουμε το συστατικό στοιχείο που συγκροτεί την έννοια του κράτους, που είναι η πολιτισμική συλλογικότητα, τότε καταργούμε την ελευθερία μας. Σωστά. Και όταν καταργήσουμε την εθνική ελευθερία, ξέρετε, καταργούμε και δεν προβληματιζόμαστε και για την εσωτερική μας ελευθερία. Ποιος έχει την ευθύνη της χώρας? Θα θέσουμε την ευθύνη της χώρας σε έναν πρωθυπουργό, σε έναν πρόεδρο, ή θα αναλάβουμε εν μέρη εμείς την ευθύνη να συναντιόμαστε μαζί του ή
όπως η δημοκρατία, να έρθει σε μας το πολιτικό σύστημα και να κυβερνάμε εμείς τον εαυτό μας. Αυτό το μεγάλο ερώτημα. Αυτό νομίζω, και ζητώ συγγνώμη σας διακόπτω, συμβαίνει μόνο στην Ελβετία. Που έχει το σύστημα των καντονίων, το οποίο νομίζω θα συμφωνήσετε είναι ένα από τα καλύτερα και πιο σωστά δομημένα συστήματα. Γιατί εκεί έχουμε τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι δημοκρατία αυτό που προσομοιάζει τρόπον τεινά. Δεν είναι δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι άλλο πράγμα. Αλλά το θέμα δεν είναι να συζητήσουμε για τη δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα πολιτικό, με άλλα λόγια μεταρρυθμίσεις του παρόντος, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εκλόγιμη μοναρχία, ώστε να υπάρχει η ευθύνη του πολιτικού προσωπικού και του πολιτικού προϊσταμένου, του πρωθυπουργού ή του προέδρου, που θα έρχεται σε επικοινωνία με την βούληση της κοινωνίας και να ελέγχεται γι' αυτό. Μάλιστα. Εάν αυτό δεν συμβεί, μην αμφιβάλλετε ότι τα φαινόμενα της αντισυμβατικής ψήφου, που θα νοσταλγούν το παρελθόν του εθνικού φιλελευθερισμού, θα γιγαντωθούν στην Ευρώπη. Οι κοινωνίες της Ευρώπης ανησυχούν. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες. Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, βεβαίως. Εκεί έχουμε τους Τρουφίνς, έχουμε πολλά ακροδεξιά. Όπως τα χαρακτηρίσαμε κόμματα. Κύριε Κοντογιώργη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα, πιστεύω, τα όσα είπατε και το πιάσατε από μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι συνήθως. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό το οποίο λέτε είναι ότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουμε ακροδεξιά είναι ο παλαιός τύπου νεοφιλελευθερισμός σε σχέση με την ασυδοσία ή, αν θέλετε, την πλήρη ελευθερία των χρηματαγορών. Την ασυμβατότητα. Με τη βούληση της κοινωνίας. Μάλιστα. Ακολουθεί άλλες διαδρομές που δεν είναι αυτές της κοινωνίας. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και αν θέλετε μια υποσημείωση για την ελληνική περίπτωση, το εκλογικό τοπίο που διαμορφώθηκε, άρα η Βουλή, είναι τέτοια που αντανακλά τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας για αυτά που συζητούνται, ανεξαρτήτως του αν θα έρθουν ή όχι, σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου και της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, του Κυπριακού και εν γέννη των Ελληνοτουρκικών. Αυτό είναι καλό να το συνεκτιμήσει η κυβέρνηση, διότι είναι ένα μήνυμα ότι ο τρόπος και το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης θα το βρει μπροστά της, όπως το βρήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα λοιπόν η κοινωνία έδωσε ένα μήνυμα ανησυχίας, όχι γιατί είναι ακροδεξιά ή συντηρητικοποιημένη, όπως το δικαιολογούν διάφοροι για να δικαιολογήσουν την ήττα τους, αλλά διότι η κοινωνία ανησυχεί για θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δικαίως ή αδίκως θα θεωρεί δικά της και θεωρεί ότι τα δικαιούται. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την απόψηνή μας συνομιλία. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών της Γαλλίας, πρώην καθηγητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού και ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον οποίο επιχειρήσαμε να δώσουμε μια ανάλυση, να κάνουμε μια ανάλυση για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, η οποία, να θυμίσουμε, ότι ενώ τη δεκαετία του 80 ήταν περί το 4%, τώρα κοντεύει να φτάσει το 18 με 19%.